Καλημέρα κύριε Οικονόμου, τι μου κάνετε, καλά είστε? Καλή σας μέρα κύριε Αυτιά, καλή σας μέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Σας έβαλα στα δύσκολα γιατί θα πρέπει τώρα μετά την αποδοχή και από τον κύριο Τσίπρα του debate να συνοηθείτε με την κυρία Τσαπανίδου τη διαδικασία και εγώ είμαι εδώ για να μάθει ο κόσμος. Το debate δεν γίνεται για να φανεί ο κύριος Πρωθυπουργός ή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει με την τσέπη. Άρα, συνεννοηθείτε οι δυο σας με την κυρία Τσαπανίδου μετά την αποδοχή από τους δύο, πώς θα γίνει η διαδικασία, και εδώ είμαι εγώ με πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη και στους δύο να τα βρούμε. Για να δούμε το βίντεο. Να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και τι είπε ο αξιότιμος αρχηγός της αντιπολιτεύσεως. Ελάτε. Ο κύριος Τσίπρας επιμένει συνέχεια σε debate και σε συζητήσεις. Έχουμε κάνει παραπάνω από. Το κάνουμε ένα πρωί εδώ, θέλετε. Γιατί όχι, είστε? Εγώ θα κάνουμε debate. Α, ωραίο αυτό. Ένα θα κάνουμε πολλές συζητήσεις μέχρι τις. Η καλύτερη μου. Ένα πρωί θα κάνουμε πολλές συζητήσεις μέχρι τις εκλογές. Εγώ με μεγάλη χαρά. Αλλά να σας θυμίσω. Με μεγάλη χαρά. Αλλά να σας θυμίσω και κάτι ακόμα. Σας βλέπει τώρα ο κύριος Τσίπρας και προφανώς θα πάρω μήνυμα ότι το δέχεται. Γιατί είχε πει φέρε τον Αυτιά να κάνουμε οικονομικά τη μάστα στη Βουλή. Θα πάμε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Θέλει στο φίλο του τον κύριο Αυτιά. Θα πάμε στον κύριο Αυτιά. Πρέπει να πάμε. Αλλά να τολμήσει να έρθει ενώ όπως ενωπεί οι δυο μας. Να μιλήσουμε προγραμματικά, να μιλήσουμε πολιτικά, να παραδεχθούμε με επιχειρήματα. Όχι με ψέματα, όχι με προβοκάτσεις. Όταν στη Βουλή τον ρώτησα ευθέως, ναι, πόσο στοιχίζει η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, ναι, δεν ήξερε να μου απαντήσει. Και όταν τον πίεσα λίγο, η απάντηση την οποία πήρα είναι αυτά θα συζητάμε τώρα. Εγώ είμαι απολύτως ανοιχτός, αλλά αυτή η κουβέντα θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, να γίνει. Αλλά να γίνει. Οικονομικό debate. Μόνο αλλά οικονομία. Ξέρετε τι θα ήθελα όμως. Θα είχε ενδιαφέρον να γινόταν αυτή η κουβέντα, να είχαμε και ένα τρίτο. Ανεξάρτητο όμως, ο οποίος θα μπορεί να επικυρώνει την ακρίβεια των όσων λέμε. Διότι αν είναι να μην μπορούμε να συμφωνούμε στα βασικά δεδομένα να λέμε άσπρο και να απαντάει όλος μαζί. Τη διαδικασία μπορούμε να τη βρούμε. Θα σας βάλω εγώ χρόνο 2,5 λεπτά στο καθένα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι από εδώ και μπρος θα βάλετε τους κανόνες να συνοηθείτε. Τόσος χρόνος. Αν θέλουν και κανένα βοηθό από δίπλα, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να θυμούνται τους αριθμούς. Αν θέλουν ο ένας με τσακαλώτο και ο άλλος με σταϊκούρα. Και η αφατιά μου στο μέσον, όλοι οι κανόνες, δηλαδή πού γίνεται το καλύτερο ευρωπαϊκό οικονομικό debate, να το κάνουμε εδώ, με μεγάλη χαρά. Και να σου πω και κάτι άλλο, να μην είμαι εγώ, να είναι άλλος. Και μόνο που θα βρεθούν εδώ για να τα πούνε, αυτό μου αρκεί. Ελάτε κύριε Οικονόμου. Κύριε Αυτιά, ο Πρωθυπουργός πολλές φορές έχει πει, ναι, ότι κάθε διάλογος που βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία, που είναι διαδραστικός, δεν είναι παράλληλη μονολογή, ναι, ούτε είναι κουβέντα πάνω σε δεδομένα που δεν είναι πραγματικά. Οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση, ναι, που βασίζεται, ναι, σε αληθινά δεδομένα και μπορεί ο ένας να ρωτά τον άλλον, ναι, να υπάρχει μια δυνατότητα να του λέει «Μα τι λες εδώ, αυτά τα πράγματα είναι, πήραν ή δεν πήραν οι άνθρωποι αύξηση, αυξήθηκε ή δεν αυξήθηκε 20% ο κατώτατος μισθός από το 2019 μέχρι τώρα». Να υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να μην λέμε γενικώς και αορίστως πράγματα και ευχολόγια και εύκολες υποσχέσεις, αλλά πάνω στο συγκεκριμένο να αξιολογούμε και να τοποθετούμαστε. Ο Πρωθυπουργός ήταν, είναι, θα είναι πάντα ανοιχτός σε αυτού του είδους προκλήσεις και τις συζητήσεις. Περιμένουμε να δούμε αν και η ανταπόκριση από την άλλη πλευρά θα είναι τέτοια. Πολίτες πρέπει να ακούσουν τους πολιτικούς αρχηγούς και μάλιστα τους πολιτικούς αρχηγούς των δύο μεγαλύτερων κομμάτων αλλά και των υπόλοιπων να συζητούν πάνω σε θέματα που απασχολούν την κοινωνία και πάνω σε θέματα που είδαμε να επηρεάζουν και να αλλάζουν τη ζωή μας, κύριε Αυτιά, τα τελευταία 4 χρόνια. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι παρά τον τυφώνα των παγκόσμιων κρίσεων, η Ελλάδα έκανε σημαντικά βήματα όχι μόνο στο κομμάτι της ανθεκτικότητας. Θυμόμαστε τι περάσαμε, θυμόμαστε τι συνέβη. Θα ξεχάσουν ποτέ οι επιχειρηματίες ότι την περίοδο της πανδημίας που ήταν κλειστά τα μαγαζιά τους, το κράτος τους πλήρωνε τα ενοίκια? Θα ξεχάσουν ποτέ οι συνταξιούχοι ότι μετά από τόσα χρόνια πήρανε αύξηση 7,75%? Θα ξεχάσει κανένας από αυτούς τους 300.000 νέους ανθρώπους που για χρόνια μαράζουν στην ανεργία χωρίς κανένα εισόδημα, αν δεν έπαιρνε και επίδομα, ότι τώρα έχει κανονικό μισθό και δουλειά και έχει ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία? Θα ξεχάσουν τα παιδιά στα σχολεία, στα 36.000 τμήματα σε όλη τη χώρα, που το τελευταίο διάστημα γίνεται η εγκατάσταση των διαδραστικών πινάκων, ότι περνάμε από την εποχή του μαυροπίνακα στην εποχή της νέας τεχνολογίας? Ή θα ξεχάσουν οι ακρίτες μας στα νησιά, στον Εύρο, οι άνθρωποι στην περιφερειακή Ελλάδα, μάλιστα, ότι τώρα συμμαζεύτηκε αυτό το μαύρο χάλι στο μεταναστευτικό? Πάνω σε αυτά λοιπόν και σε οτιδήποτε άλλο
θέλουν τα υπόλοιπα κόμματα και αξιωματική αντιπολίτευση. Είμαστε εδώ για τη σύγκριση και κυρία Θεία, προσέξτε, για την προοπτική της επόμενης μέρας. Για την προοπτική της επόμενης μέρας, για να έχει αξιοπιστία, πρέπει να βασίζεται στο τεκμήριο του τι έκανες εσύ όταν είχες τη δυνατότητα να κυβερνήσεις. Το κρατώ. Έχω τώρα εδώ σήμερα, βλέπω εδώ μια τεράστια συνέντευξη του κυρίου Κουτσούμπα στη Real. Η Real σήμερα, πέραν του μεγάλου θέματος της Μυκόνου, έχει συνέντευξη του κυρίου Κουτσούμπα. Ο κύριος Κουτσούμπας λοιπόν λέει καθαρό όχι του Δημήτρη Κουτσούμπα σε συγκυβέρνηση. Αυτό τι σημαίνει, κύριε εκπρόσωπε, για σας, γιατί θα πάω μετά και στα υπόλοιπα θέματα. Έχει και συνέντευξη στην Καθημερινή σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό και λέει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει το βέτο του Πασόκ, δεν θα πάμε με Τσίπρα αν υπάρχει Βαρουφάκης. Άρα εδώ τώρα μπερδεύει το πράγμα. Μπερδεύει πάρα πολύ. Ελάτε. Όλα αυτά, κύριε Αυτιά, αυτό που αναδεικνύουν είναι ότι η μοναδική καθαρή πρόταση διακυβέρνησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή κατατεθειμένη στο δημόσιο τραπέζι, στο δημόσιο διάλογο, είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι η πρόταση που λέει ότι εμείς θέλουμε στην κάλπη της 21ης Μαΐου, είδα πόσες φορές επέμενε εμφατικά ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή σας συζήτηση, στο ότι αυτή είναι η κάλπη. Μην μπερδεύεται ο κόσμος, μην πιστεύει ότι θα έχει και άλλες ευκαιρίες να ψηφίσει αν εκείνη την Κυριακή βρει κάτι άλλο να κάνει από το να πάει να δηλώσει την πρόθεσή του για το πώς θέλει να κυβερνηθεί. Αυτή είναι η κάλπη στις 21 Μαΐου. Και αυτή την ώρα, από όλα όσα βλέπουμε, η μοναδική καθαρή πρόταση διακυβέρνησης είναι αυτή. Μάλιστα. Μια ισχυρή, αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όλα τα υπόλοιπα αυτοανερούνται από τα λεγόμενα εκείνων που υποτίθεται ότι θα συγκροτούσαν αυτό το εντός εισαγωγικών σχήμα της προοδευτικής διακυβέρνησης. Δείτε. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα στην Καθημερινή λέει θα απευθυνθώ. Λέει ο κύριος Τσίπρας διευκρινίζει ότι δεν θα επιδιώξει σχηματισμό κυβέρνησης εάν είναι δεύτερος, ενώ η πρόσκλησή του θα απευθύνεται σε Κουκουέ Παύλα Βαρουφάκη. Μια δυσέλιδη συνέντευξη, πλούσια να τη διαβάσει κάποιος, λέει αρκετά πράγματα. Και την ίδια ώρα ο κύριος Κουτσούμπας στη Real απαντάει και λέει: εγώ δεν πάω σε συγκυβέρνηση. Ο δε. Κύριος Βαρουφάκης είπε στη Βουλή, εμείς θα πούμε στη Βουλή, δεν θα συμφωνήσουμε με κανέναν, ναι. Άρα πού πάει το τρένο, κύριε εκπρόσωπε, πάει τη δεύτερη Κυριακή σε δική σας αυτοδυναμία και εάν πάμε με Πασόκ, τι πάτε δηλαδή με Πασόκ, τι ακριβώς? Πάμε να πάρουμε μια ισχυρή εντολή στις εκλογές της 21ης Μαΐου, ναι, με ένα καθοριστικό εκλογικό αποτέλεσμα που από μόνο του θα προδιαγράψει τις εξελίξεις την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία με ποσοστό τέτοιο που δεν θα αφήνει την παραμικρή αμφιβολία για το ποια είναι η επιλογή των πολιτών, για το ποιος θέλει να κυβερνήσει τον τόπο και που σε ένα περιβάλλον ενισχυμένης αναλογικής θα δώσουν στη χώρα μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση τώρα, με ενιαίο λόγο, ούτως ώστε να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που έχουμε τώρα, γύρω μας. Δεν υπάρχει, κύριε Αυτιά, καμία άλλη βιώσιμη κυβερνητική πρόταση, τα βλέπει, τα αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτη από αυτά που οι ίδιοι οι πολιτικοί αρχηγοί λένε. Τώρα, με το νερό. Ήτανε μια τρύπα στο νερό, ήτανε τι ακριβώς? Ο κύριος Μητρόπουλος πριν από λίγη ώρα έκανε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Το υπερταμείο, στο οποίο μπήκε το νερό με την προηγούμενη κυβέρνηση, υποχρεούται να επιστρέψει εντός 8 μηνών τις μετοχές ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ στο ελληνικό δημόσιο. Ο δε Πρωθυπουργός ήταν απόλυτα σαφής χθες. Επιστρέφουν και οι δύο στο δημόσιο. Τώρα τσάμπα πήγε ο κόσμος στην πλατεία Αριστοτέλους και μαζεύτηκε εκεί, ανησύχησε, γιατί το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Τελικά τι έγινε με την υπόθεση αυτή, μια τρύπα στο νερό ή κάτι άλλο? Μεγαλύτερη από τρύπα στο νερό. Δηλαδή? Είναι μικρός ο χαρακτηρισμός μια τρύπα στο νερό. Η ιστορία του νερού είναι ένα πάρα πολύ αποκαλυπτικό, χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική. Μνημείο θράσους και ψέματος. Θράσους γιατί, διότι ποιος έδωσε στο υπερταμείο την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ, κυρία Αυτιά, για 99 χρόνια? Ποιος ψήφισε να πάνε για 99 χρόνια οι φορείς αυτοί που συνδέονται με το νερό στο υπερταμείο? Ναι, ήταν ο νόμος, ένα λεπτό, ήταν ο νόμος 4512 του 18, άρθρο 380. Δόθηκαν οι μετοχές όλων αυτών στο υπερταμείο. Γεια σας, δηλαδή. Προϊόν της περήφανης διαπραγμάτευσης. Προϊόν της περήφανης διαπραγμάτευσης, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Άρα μνημείο θράσους. Άρα και μνημείο ψεύδους, από τη μια πλευρά, και μνημείο ψεύδους,
Γιατί ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός, όλα τα κυβερνητικά στελέχη, σε όλους τους τόνους, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι το νερό ήταν, είναι και θα παραμείνει σε δημόσιο έλεγχο. Τελειώνει ξέρετε όμως τι συμβαίνει έτσι, εδώ. Μάλιστα. Ξέρετε όμως τι συμβαίνει αυτό. Τι? Το νερό είναι ουσιαστικά ένα ζήτημα το οποίο προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν για να παίξουν με τις ανησυχίες και τις ευαισθησίες του κόσμου όπως κάνουν και με άλλες περιπτώσεις. Τα δάνεια και. Θα γιατί το δω με τον Τρίφωνα σε λίγο, γιατί ξέρει οικονομικά ο κύριος Αλεξιάδης. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό, κύριε Αυτή, ναι. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Διότι επειδή η σύγκριση στην πραγματικότητα συντρίβει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει πεδίο της πραγματικότητας παρά τις δυσκολίες, παρά τις αστοχίες, παρά τα όσα θα έπρεπε να αλλάξουν πιο γρήγορα. Κάθε σύγκριση στην πραγματικότητα συντρίβει το ΣΥΡΙΖΑ. Επιχειρούν να μεταφέρουν τη σύγκριση σε ένα εικονικό πολιτικό σύμπαν. Είτε με τοξικότητα, λασπολογία, σκανδαλολογία, τον πολλακισμό, είτε με θέματα τα οποία είναι απολύτως ψεύτικα. Συντρίβονται στην πραγματικότητα και επιχειρούν να μεταφέρουν τη σύγκριση σε ένα εικονικό πολιτικό σύμπαν. Λοιπόν. Όμως η πραγματικότητα είναι εδώ, κύριε Αυτιά. Η πραγματικότητα είναι αμάχητη. Οι πολίτες βίωσαν από εμπειρία τη σκληρή προσπάθεια που έγινε αυτά τα 4 χρόνια και οι πολίτες ξέρουν ότι σε έναν κόσμο που η αστάθεια συνεχίζεται, που ο πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης είναι εδώ, που έχουμε απέναντί μας ένα γείτονα ανήσυχο, απρόβλεπτο, που ο πληθωρισμός διαρκεί, το τιμόνι της χώρας πρέπει να είναι στα χέρια ανθρώπων που γνωρίζουν, πρωθυπουργού που απέδειξε ότι μπορεί να τιμά και να τηρεί τις υποσχέσεις του για να εξασφαλίσει την προοπτική και το μέλλον την επόμενη μέρα της Ελλάδας του αύριο. Λοιπόν, προκήρυξε εκλογών την επομένη του Θωμά. Εκείνο το διήμερο. Πλέον οι μέρες είναι πολύ συγκεκριμένες, θα γίνουν όλα όπως το Σύνταγμα ορίζει. Ναι. Ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει τις αποφάσεις του για τις εκλογές της 21 Μαΐου. Νομίζω Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα το Θωμά θα διαλυθεί η Βουλή και θα μπούμε πλέον και τυπικά στην προεκλογική περίοδο στις 4 εβδομάδες μέχρι την 21 Μαΐου. Στο 90 δώσατε την είδηση, σας υπέρ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Έρχεται τώρα ένα δυναμικό τρίδημο. Η κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, Τρίφωνα Αλεξιάδης, ξέρει οικονομικά, χρόνια. Έρχεται ο Βασίλης, σταμάτησε το μυαλό μου ρε παιδιά, ο Σπανάκης, να δούμε τα οικονομικά, διότι, κοιτάξτε, μπορεί να πάμε σε debate οικονομικό. Ακόμα δεν το έχω δέσει 100%, γιατί πρέπει να συνοηθείτε με την κυρία Τσαπανίδου τα πώς και τα γιατί. Όταν συμφωνήσετε στο πλαίσιο, εδώ είμαι. Και το debate θα γίνει για τον κόσμο. Το ξέρει ο κόσμος και το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Τους ξέρει και τους δυο. Θα γίνει για τον κόσμο για την και κοινωνία. Θα εκφράζεται στην αλήθεια και στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Αλλά για να γίνει αυτό το debate καλά. Όμως, κύριε Αυτιά, για να γίνει αυτό το debate δεν πρέπει να επαναλάβει ο κύριος Ακριβώς. Τσίπρας. Τη μία απάντηση που έδωσε στον Πρωθυπουργό όταν τον ρώτησε πόσο κοστίζει η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Δεν είναι μικρό νούμερο, δεν είναι αστείο, δεν είναι άσχετο με τη γενικότερη εικόνα της πολιτικής. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.